Να ευχαριστήσω και εγώ για άλλη μια φορά θερμότατα τον κύριο Γιαναρά για την εξαιρετική τιμή που μας κάνει. Θα μιλήσουμε για την Επανάσταση του 1821 και το κατά πόσον μας οδήγησε στους στόχους που είχαν τεθεί ή σε κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Οι Έλληνες κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας ανέπνεαν, όπως λέμε, τον αέρα του κοσμοπολίτη. Ποιοι παράγοντες θεμελίωναν αυτή την οικουμενικότητα? Μιλάμε εκ των υστέρων για μια διαπίστωση η οποία τότε ήταν αυτονόητη, δεν ερχόταν ως απόφαση για κάτι καινούριο. Ο Έλληνας αισθανόταν κοσμοπολίτης γιατί ήταν κοσμοπολίτης. Αλώνιζε τη Μεσόγειο, ολόκληρη η έμπορη με τα καράβια τους, οι καραβοκυρέοι κλπ. Τα προϊόντα της ελληνικής παραγωγής μπορούσαν να φτάνουν σε χώρες της Ευρώπης και το αντίστροφο. Βέβαια υπήρχε η ανελευθερία, η συνείδηση του ραγιά, του σκλάβου, που και αυτοί όμως δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι ήταν ίδια για όλους. Δηλαδή ότι ήταν ένα είδος της κατοχής που ζήσαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κάτω από τους Γερμανούς ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη περίπτωση. Νομίζω ότι υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι δεν πρέπει να τους σεβόμαστε γιατί έχουν ιδιοπροσωπεία. Δεν μπορούν να μεταφερθούν σε σημερινές κατηγορίες. Όταν λέμε ότι οι Έλληνες είχαν συνείδηση οικουμενικότητας, αρχοντιάς, οικουμενικής, δεν ζούσαν σε μια επαρχία ή σε μια επιμέρους χώρα, λέμε πράγματα τα οποία είναι διαπιστώσεις βιωμάτων. Και οι διαπιστώσεις βιωμάτων πάντοτε όταν διαπιστώνονται, όταν μεταφράζονται στη γλώσσα, πάντοτε είναι ανεπαρκείς. Είναι σαν να θέλουμε να αφηγηθούμε τι είναι η μητρική μας αγάπη, η μητρική αγάπη, τι είναι η αγάπη για την πατρίδα. Αυτά δεν αναλύονται νοηματικά. Βέβαια η σπουδή επιβάλλει, για να έχουμε μια σοβαρή γνώση, να θέτουμε τα ερωτήματα. Πώς και γιατί αυτός ο λαός ο σκλάβος δεν είχε σκλάβους στους Τούρκους, δεν είχε την κακομοιριά του σκλαβωμένου, αλλά ήταν ένας λαός ο οποίος αισθανόταν την άνεση να ταξιδεύει, να αλλάζει κατοικία με στη διάρκεια μιας ζωής, μπορούσε μια ελληνική οικογένεια να αλλάξει τόπους, να είναι σήμερα στη Σμύρνη, αύριο στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, μετά να είναι στην Κρήτη. Υπήρχε μια ελευθερία κίνηση, υπήρχε μια ελευθερία εμπορίου, κυρίως ίσως και εκτός συνόρων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στις επαρχίες της Μολδοβλαχίας, στην Τεργέστη, υπάρχουν σημάδια βεβαιότητες της ελληνικής εκεί παρουσίας. Δεν ξέρω πού τα λέω όλα αυτά που μοιάζουν περιττά, αλλά δεν ξέρω από πού μπορούμε να πιάσουμε μια ρεαλιστική αφετηρία για να συγκρίνουμε τη συνείδηση του Έλληνα της Τουρκοκρατίας με τη συνείδηση του σημερινού Έλληνα, τη δική μας. Δεν ξέρω, το δηλώνω ως αδυναμία και αξίζει να μας απασχολήσει. Πώς εκλαμβάνετε την πρότασή μου αυτή? Και είναι η αναφορά του Ελίτη στο γλωσσικό διαβατήριο που έδινε η γλώσσα μας εκείνη την περίοδο σε γεωγραφικά όρια τεράστια. Μπράβο, ναι. Βέβαια, υπήρχε η ελληνοφωνία η οποία πραγματικά είχε θαυμαστές διαστάσεις. Από την κάτω Ιταλία μέχρι τα βάθη της Μικράς Ασίας και από το Δούναβι επάνω τις παραδουνάβιες ηγεμονίες μέχρι την Αίγυπτο. Σε όλες αυτές τις χώρες, λέει πολύ ωραία ο Ελίτης, ο Έλληνας ταξίδευε χωρίς γλωσσικό διαβατήριο. Η διαφορά με σήμερα που μας φαίνεται τόσο ξένο αυτό, είμαστε τόσο περιορισμένοι, είναι τελείως διαφορετική η σημερινή πραγματικότητα μέσα σε αυτά τα 200 χρόνια που γιορτάζουμε. Νομίζω ότι αυτός πρέπει να ήταν, φαντάζομαι, συνειδητός ή ανεπίγνωστος, ένας από τους βασικούς στόχους της δυτικής πολιτικής απέναντι στην Ελλάδα. Πώς να εκλείψει η συνείδηση της αυτοκρατορίας.
να αισθανθεί ο Έλληνας Βαλκάνιος, επαρχιώτης. Και ο όρος Βαλκάνιος ήταν πολύ μεταγενέστερος εξορισμού ούτως ή άλλως. Ναι, αλλά τολμώ να πω ότι διαβλέπω, χωρίς να μπορώ να το αποδείξω, σε τέτοιες γενικές παρατηρήσεις δεν μπορεί να υπάρχει απόδειξη, ότι ήταν μια σκόπιμη πολιτική των μεγάλων δυνάμεων. Στόχος των ξεσηκωμένων Ελλήνων το 1821 και στις προηγούμενες εξεγέρσεις που δεν είχαν την ίδια επιτυχία. Και σε ποιο βαθμό επετεύχθη αυτός ο στόχος? Αυτό νομίζω δεν είναι ένα πολύ συγκεκριμένο και σαφές ερώτημα. Ο στόχος, έχουμε μαρτυρίες, πλήθος μαρτυριών από πολλές προεβλέψεις, ότι ο στόχος ήταν να πάρουμε την πόλη και την Αγία Σοφιά. Δεν διανοεί το κανείς, δεν έχουμε κανένα σημάδι που να μας βάζει την υποψία ότι κάποιος διανοεί το να γίνει ένα έθνος κράτος κατά τα πρότυπα της ευρωπαϊκής αναγέννησης, με πρωτεύουσα την Αθήνα. Η Αθήνα ήταν ένα κουτσοχώρι, μια εγκαταλελειμμένη σχεδόν περιοχή. Ο στόχος ήταν να πάρουμε την πόλη και την Αγία Σοφιά. Η πολιτική κατάσταση ότι είναι κάτι που δύσκολα μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Συγγνώμη, ίσως μια γόνιμη περιοχή να διαρευνηθεί αυτό το ερώτημα θα ήταν να μελετήσει κανείς τεκμήρια και μαρτυρίες της αποδημίας των Ελλήνων τότε. Υπάρχουν μελετήματα για την ελληνική παροικία στην Αγγλία, κυρίως στο Λονδίνο. Υπάρχουν μαρτυρίες και τυπωμένες μαρτυρίες για τον ελληνισμό της Αιγύπτου, για τον ελληνισμό καλά βέβαια των παραδουνάβιων ηγεμονιών κλπ. Ποιοι ήταν οι καθοριστικοί παράγοντες που συνετέλεσαν στη μορφή του ελληνικού κράτους, του πρώτου ελληνικού κράτους που διαμορφώθηκε μετά την Επανάσταση? Και αυτό τολμώ να πιστεύω ότι είναι απλό και ξεκάθαρο. Να γίνει ο ελληνισμός ένα έθνος κράτος κατά τα πρότυπα των εθνών κρατών της μεταμεσαιωνικής Ευρώπης. Υπήρχε το καλούπι και υπήρχαν και οι συνταγές για να γίνει αυτό. Καταρχήν έπρεπε να βρεθεί ένας βασιλιάς, ο οποίος ακριβώς για να είναι η πλήρης εξάρτηση και έμπρακτη εξάρτηση από τη δυτική κυριαρχία, έπρεπε να είναι από τους βασιλικούς οίκους των ευρωπαϊκών κρατών. Εντοπίστηκε ο Βαβαρός, ο Όθων, είχε γίνει συζήτηση για τον Σκανδιναβό, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Λοιπόν, ο στόχος ήταν να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, στην κυρίως Ελλάδα, ένας τύπος ευρωπαϊκού έθνους κράτους, με το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την άμεση αναφορά του, παραπομπή του, στην αρχαία Ελλάδα, με εσκεμμένη και συστηματικό τον αποχρωματισμό από όλη την περίοδο της ρωμαϊκής κυριαρχίας. Κατά τη δημιουργία αυτή είναι αξιοσημείωτες οι αναφορές που υπάρχουν για το πόσο ήθελαν να περιορίσουν το κράτος μας οι δυτικοί και δεν ήθελαν στην αρχή, ας πούμε, ήθελαν τα όρια μας να είναι στην Πελοπόννησο. Είναι αξιοσημείωτος ο αγώνας του Καποδίστρια να πάει μέχρι τη Μαγνησία και υπάρχουν πολλές αναφορές γι' αυτό και προκαλεί εντύπωση γι' αυτό. Είμαστε πλέον σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία ξεκίνησαν οι σχέσεις μας με τελείως διαφορετικές. Ναι, και νομίζω ότι η λύση που βρέθηκε τελικά ήταν πολύ βόλευε τους Ευρωπαίους, να γίνει ένα κρατήδιο το οποίο να περιλαμβάνει όλες τις αρχαιοελληνικές φημισμένες τοπονυμίες. Επομένως, να ξεκινάει από τους Δελφούς, ξέρω εγώ, και να φτάσει στην Ολυμπία, άντε να βάλει μέσα και την Κρήτη με τις αρχαιότητές της κλπ. Δηλαδή πάντοτε το μοντέλο ήταν μια παραπομπή στην αρχαία Ελλάδα, σαν να μην υπήρξε ελληνισμός από την έναρξη της ρωμαϊκής κυριαρχίας μέχρι το 19ο αιώνα. Η εθνομηδενιστική, ας πούμε, σχολή της ιστορίας προσπαθεί να αποκόψει το Βυζάντιο από την ιστορία μας και να μας παρουσιάσει ότι γεννήθηκε το έθνος μας μετά την Επανάσταση. Ακριβώς. Αυτό δεν είναι μια σχολή. Τολμώ να πιστεύω ότι είναι μια συγκεκριμένη πολιτική. Να συγκροτηθεί ένα κράτος
το οποίο θα συνεχίζει την αρχαία ελληνική παράδοση. Και είναι πραγματικά εκπληκτικό το πώς εμπεδώθηκε αυτή η συνείδηση στην νεότερη ελληνική γραμματεία. Πώς κατόρθωσαν πράγματι οι ξένες επεμβάσεις αυτό να το εμπεδώσουν στην ελληνική συνείδηση. Ποιος ο ρόλος του Ιωάννη Καποδίστρια στην ανεξαρτησία και δημιουργία του ελληνικού κράτους και γιατί τον εχθρεύονται ως επικίνδυνο επαναστάτη οι ηγεσίες της Δυτικής Ευρώπης? Νομίζω ότι είναι πολύ κέραιο ερώτημα και παραπέμπει, αξίζει κανείς να διαβάσει ορισμένα μελετήματα αυθεντικά, όπως αυτό που είχα αναφέρει και την προηγούμενη φορά του Σπηλιάδη για τον Καποδίστρια, για να δει ότι πράγματι ο Καποδίστριας, δεν μπορώ να πω ποιο ήταν ακριβώς το όραμά του. Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να το πει. Σαφώς είχε καταλάβει ότι δεν μπορούσε να επανιδρυθεί η αυτοκρατορία. Αυτό όμως δεν σήμαινε παρέτηση από τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας, της Κωνσταντινούπολης κλπ. Η προσπάθειά του ήταν να γίνει ένα σύγχρονο έθνος κράτος, αλλά με τις προδιαγραφές της ελληνικής συνέχειας, η οποία προϋπέθεται το Βυζάντιο και τον άξονα ενότητας του ελληνισμού που ήταν η Κωνσταντινούπολη. Αυτά τα στοιχεία νομίζω θα ψηλαφεί κανείς και στην πολιτική του πράξη και στα κείμενα που άφησε πίσω του. Πάσω ένα απόσπασμα από αναφορά της αυτοκρατορικής κατασκοπίας για τον Ιωάννη Καποδίστρια. Λέει, βάσεις επί της οποίας θέλει να στηρίξει εκ νέου την ευτυχία και την δόξα των συμπατριωτών του και να τους εξασφαλίσει εναντίον παντός μελλοντικού γεγονότος, είναι η απόλυτη πολιτική αυτονομία της Ελλάδος. Η Ελλάς πρέπει κατά αυτόν να κηρυχθεί ομοφόνος συμφώνων των δυνάμεων, χώρα αποκλειστικός και μόνον εις τας επιστήμας και την διαφώτιση του ανθρωπίνου γένους. Το έδαφος της να κηρυχθεί εκ των έξω απρόσβλητων, εσωτερικός δε να κρατηθεί μακράν πάσης ξένης αναμίξεως, τέλος οφείλει να κηρυχθεί διόλην την ανθρωπότητα ως ένα κράτος ιερών, κείμενη μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, ευκόλως θα κατανοεί η Ελλάδα τη μυστικοπαθούς ζωή της Ανατολής, ενώ αφετέρου θα εισδέχεται το εκλεπτισμένο πνεύμα των Ευρωπαίων, δημιουργούσα κατά αυτόν τον τρόπο δια ολόκληρη την ανθρωπότητα μια σωτήριο ισορροπία. Πώς καταλήξαμε στη σημερινή πολιτική ηγεσία που θεωρεί σε εισαγωγικά βαριά βιομηχανία της Ελλάδας τον τουρισμό? Το ερώτημά σας προϋποθέτει μια ανασκόπηση όλης της νεότερης ιστορίας των δύο αιώνων από την λεγόμενη ανεξαρτησία. Η Ελλάδα ουσιαστικά, θα τολμούσα να πω, δεν αποφάσισε ποτέ σε αυτή την περίοδο για τον εαυτό της. Η καθοδήγηση και το πατρονάρισμα ήταν ολοφάνερο από τις ξένες δυνάμεις και δυστυχώς εκμεταλλεύτηκαν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις την ευκολία που έχουμε ίσως από χαρακτήρως οι Έλληνες να συνθηκολογούμε. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τα πρώτα κόμματα που εμφανίστηκαν ήταν το γαλλικών, το αγγλικών και το ρωσικών. Έχουμε μία ευκολία ή η ευκολία αυτή δημιουργήθηκε εξ αφορμής της τουρκοκρατίας, δηλαδή ήταν τόσο απαιτητική η ανάγκη και αγχώδης η ανάγκη της απελευθέρωσης από τους Τούρκους, που θα το δεχόμασταν με οποιοδήποτε τίμημα. Αλλά είναι ένα θέμα που δεν προσφέρεται να... δεν είναι δυνατόν να απαντηθεί ποτέ με εγκυρότητα αντικειμενική. Θα έχουμε πάντοτε σημάδια, τεκμήρια, ενδείξεις. Ποτέ αποδείξεις φοβούμαι. Ο Ιωάννης Καποδίστριας πάλι σε διάλογο με την ευρωπαϊκή ηγεσία της εποχής του ανέφερε: «Το ελληνικό έθνος σύγκειται εκ των ανθρώπων ήτινες από αλώσεως της Κωνσταντινούπολης, δεν έπαυσαν ομολογούντες την ορθόδοξον πίστην και την γλώσσαν των πατέρων αυτών λαλούντες και διέμειναν υπό την πνευματική ή κοσμική δικαιοδοσία της Εκκλησίας των, όπου ποτέ της Τουρκίας και αν κατοικώσει». Πώς θα ορίζαμε σήμερα το ελληνικό έθνος? Σήμερα δεν έχουμε περιθώρια να τον ορίσουμε διαφορετικά από αυτό που καθορίζει στην ευρωπαϊκή ορολογία η έννοια έθνος-κράτος. Και μάλιστα με πάρα πολλούς συμβιβασμούς
ως προς την ιστορικότητα αυτού του σχήματος και ως προς τα όρια του. Νομίζω ότι ένα πολιτικό γεγονός κέρυας και τρομακτικής δυστυχώς σημασίας ήταν η αναγνώριση των Σκοπίων ως Βόρειας Μακεδονίας. Υπάρχει μια ευκολία στους Έλληνες πολιτικούς τους σύγχρονους για συμβιβασμούς. Το θέμα της Μακεδονίας ήταν πολύ χαρακτηριστικό, γιατί δεν ξέρω αν το προλάβατε εσείς, η εξέγερση του διεθνούς, του ελληνισμού σε διεθνές επίπεδο ήταν κάτι καταπληκτικό. Τα συλλαλητήρια στον Καναδά, στη Νέα Υόρκη, σε κάθε σημείο της Αυστραλία, ήταν κάτι θαυμαστό. Άρκεσε μόνο η υπεράσπιση της ελληνικότητας Μακεδονίας για να εμφανιστεί ένας ελληνισμός ο οποίος πράγματι δεν είχε σύνορα. Όλο αυτό το πράγμα πουλήθηκε πραγματικά έναντι πινακίου φακής, που λέμε, για το τίποτα. Κυριολεκτικά για το τίποτα. Και με τρόπο που διαπομπεύθηκε η ίδια η Ελλάδα. Κερδίθηκε με 2 ψήφους τη χάρπα των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είναι απελπιστικά ολίγων αυτά τα δείγματα, αλλά νομίζω ότι σε κάθε ουσιώδη περιοχή του ανθρώπινου βίου υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία όσο και αν φθαρούν δεν μπορούν ποτέ να εξαφανιστούν. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα που αξίζει να το δούμε άλλη στιγμή. Να περάσω σε μια άλλη μεγάλη μορφή, τον Ιωάννη Μακρυγιάννη, σε ένα απόσπασμα από τα απομνημονεύματά του. «Τούτη την πατρίδα την έχουμε όλοι μαζί, και σοφοί και αμαθείς και πλούσιοι και φτωχοί, και πολιτικοί και στρατιωτικοί και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι. Είναι αυτή η νοοτροπία κάτι που διδάσκεται ή προκύπτει μέσα από την συμμετοχή σε μια κοινωνία με εμπράγματο αντίκρισμα αθλήματος καταλήθειαν σχέσεων?» Νομίζω το δεύτερο, ή αν μου επιτρέπετε να το κάνω ακόμα πιο συγκεκριμένο, είναι μια αλήθεια η οποία μπορεί να πραγματοθεί και να ψηλαφιθεί και να βεβαιωθεί μόνο εμπειρικά, δηλαδή μόνο με θεσμούς. Για θέλω να μνημονεύσω στο σημείο αυτό το πολύχρονο, κράτησε αρκετές δεκαετίες κίνημα στην Ελλάδα, κίνημα κυρίως διανοουμένων, για τον κοινοτισμό, για την επιστροφή της Ελλάδας στο κοινοτικό σύστημα, στην απόλυτη προτεραιότητα και τις εξουσίες που απολάμβαναν οι κοινότητες σε μια χρονική διάρκεια από την κλασική Ελλάδα, θα τολμούσα να πω, μέχρι και την τουρκοκρατία. Ίσως το έχω επαναλάβει στη συζήτησή μας, αλλά το θεωρώ πάρα πολύ συγκεκριμένο και διαφωτιστικό αυτό το γεγονός που βεβαιώνει ο Βοσβορώνος, ότι υποκείμενο φορολογικής υποχρέωσης όλους αυτούς τους αιώνες δεν ήταν το άτομο, ήταν η κοινότητα, που σημαίνει ότι η φορολογία κοινωνεί το, δηλαδή μια βασική ανάγκη, μια βασική υποχρέωση ήταν προϊόν κοινωνίας σχέσεων και όχι απλώς ατομικής ευθύνης ή ατομικής επιβάρυνσης. Το λέω με πόνο, γιατί δυστυχώς η τελευταία επιβίωση αυτού του κοινοτισμού ήταν η σχολή που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραβίδας και στην οποία τελευταίος πρόεδρος, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο Παναγιώτης Κανελόπουλος και μετά ο Κώστας Βεργόπουλος. Και πια ούτε ακούγεται ούτε φαίνεται να λειτουργεί, έχει εξαφανιστεί. Ήταν η τελευταία αντίσταση υπενθύμησης ότι ο τρόπος των Ελλήνων δεν είναι το συγκεντρωτικό κράτος. Ένα συγκεντρωτικό κράτος, στο οποίο μάλιστα μετά την συνταγματική μεταρρύθμιση που έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, που έγινε εντελώς πρωθυπουργο κεντρικό. Μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα σήμερα ο Πρωθυπουργός διορίζει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρόεδρο της Βουλής, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, τους ανώτατους δικαστικούς. Δηλαδή είναι μια πολιταρχία πρωθυπουργοκεντρική. Αυτό δεν αφήνει περιθώρια, όχι απλώς το κοινοτικό σύστημα, όχι απλώς έχει εξαφανιστεί.
Δυστυχώς και στην πράξη, στην άμεση επαφή, αντιλαμβάνεται κανείς ότι το ελληνικό, η ελληνική κοινότητα δεν υπάρχει πια. Ο δάσκαλος πηγαίνει στο σχολείο, κάνει μάθημα και το μεσημέρι φεύγει με το αυτοκίνητό του να γυρίσει στην πόλη. Ο παπάς πηγαίνει την Κυριακή, λειτουργεί και με το αυτοκίνητό του γυρίζει στην πόλη. Δεν υπάρχει καφενείο, δηλαδή τόπος διαλόγου και συνάντησης και συνομιλίας. Αυτά είναι πολύ φοβερά θέματα, σημαντικότατα θέματα. Δεν τίθενται, δεν συζητούνται, δεν φοβούμαι ότι ξεχνιούνται οριστικά πια. Και βλέπουμε ακόμα και σε διοικητικό επίπεδο, χρησιμοποιώντας τα ιστορικά ονόματα Καποδίστρια και Καλλικράτη. Ακριβώς. Καταλύσανε την κοινότητα με συστήματα στα οποία δώσανε ιερά ονόματα. Ναι. Ο Σεφέρης αναφέρει για τον Μακρυγιάννη. Η μόρφωση και η παιδεία που δηλώνει ο Μακρυγιάννης δεν είναι κάτι ξέχωρο ή αποσπασματικά δικό του. Είναι το κοινό κτήμα, η ψυχική περιουσία μιας φυλής παραδομένης για αιώνες και χιλιετίες από γενιά σε γενιά, από ευαισθησία σε ευαισθησία, κατατρεγμένη και πάντα ζωντανή, αγνοημένη και πάντα παρούσα. Είναι το κοινό κτήμα της μεγάλης λαϊκής παράδοσης του γένους. Είναι η υπόσταση ακριβώς αυτού του πολιτισμού, αυτής της διαμορφωμένης ενέργειας που έπλασε τους ανθρώπους και το λαό, που αποφάσισε να ζήσει ελεύθερος ή να πεθάνει στα 21. Γι' αυτό η λαϊκή μας παράδοση είναι τόσο σπουδαία. Το ερώτημα είναι ζωντανή αυτή η παράδοση σήμερα και αν ναι, πού βλέπουμε εκφάνσεις της? Το ερώτημά σας τίνει να ζητήσει παρηγορία και γι' αυτό νομίζω δεν πρέπει να τεθεί. Θα σας απαντήσω εμέσως. Προχθές το βράδυ στο Μουσείο Μπενάκη της Οδού Πειραιός, για όσους ξέρουν την Αθήνα, έγινε η παρουσίαση του πρώτου τόμου των δοκιμών του Σεφέρη που μεταφράστηκε στα γαλλικά. Ο γαλλικός πρώτος τόμος των δοκιμών του Σεφέρη περιέχει τους τρεις τόμους της ελληνικής έκδοσης σε μια θαυμάσια έκδοση με λεπτό χαρτί. Η μετάφραση είναι εκπληκτική, που έγινε από Γάλλο και μίλησε και ο Γάλλος μεταφραστής και ο Γάλλος εκδότης. Τι ο Γάλλος ανακάλυψε στις προσωπικές αυτές σημειώσεις του Σεφέρη που ενδιαφέρουν το Γάλλο σήμερα. Επομένως νομίζω ότι είναι μια ένδειξη ότι όταν συζητάμε τέτοια θέματα, την επιβίωση του ελληνισμού ή τη δυναμική που μπορεί να έχει η ελληνική παράδοση, είναι ανεπίτευπτο να το συζητάμε με όρους και νοοτροπία ιδεολογίας. Ο ελληνισμός δεν είναι ιδεολογία. Είναι ένας τρόπος ζωής, είναι μια οπτική της ζωής. Και αυτό μεταδίδεται μόνο με μετάγγιση, όχι μόνο αίματος, αλλά με μετάγγιση νοοτροπίας, τρόπου του νοήν. Και είναι και ένα δίδαγμα ότι οι Γάλλοι προηγήθηκαν. Νομίζω ότι αυτά τα κείμενα, τέτοια κείμενα, σαν τις δοκιμές του Σεφέρη, θα έπρεπε να έχουν κυκλοφορήσει στα αγγλικά πολλά χρόνια πιο πριν. Είναι πολύ που συζητάγαμε να κάνουμε κάτι για να γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου υπάρχει πολύ ευρύ κοινό. Ναι. Κάτι αντίστοιχο με τον Μακρυγιάννη από το Σεφέρη πάλι, που περνάει από την αρχαιότητα ακόμα, αναφέρεται ως ο ελεύθερος άνθρωπος, ο δίκαιος άνθρωπος, ο άνθρωπος ζυγαριά της ζωής, αν υπάρχει μια ιδέα βασικά ελληνική, δεν είναι άλλη. Γεννιέται στα χαράματα της ελληνικής σκέψης. Έπειτα τη διατυπώνει μια για πάντα ο Εσχύλος. Όποιος ξεπερνά το μέτρο είναι υβριστής και η ύβριση είναι το μεγαλύτερο κακό που μπορεί να μας συμβεί. Για να μεταχειριστώ τη φρασιολογία του Μακρυγιάννη, οι Έλληνες από τα παλιά εκείνα χρόνια είναι στο εμείς, δεν είναι στο εγώ. Γιατί μόλις το εγώ δεν γύρεψε να ξεπεράσει το εμείς, αμέσως η άτη, η αυστηρή μοίρα που φροντίζει για την ισορροπία του κόσμου το κατακεραυνώνει. Μήπως οι σημερινοί Έλληνες έχουν πάψει να είναι στο εμείς? Αυτό δεν θέλει καν απάντηση, είναι νομίζω προφανέστατο. Είναι προφανέστατο. Έχουμε
περάσει στην δυτική, στον δυτικό άτομο κεντρισμό και μάλιστα με κάφηση. Και έχουμε πολύ μεγάλα επιτεύγματα αυτής της, το θεωρούμε κατάκτηση, τη μοναξιά του ατόμου, της παρακτική, αυτή υπαρκτική πραγματικότητα, έχοντας λησμονήσει τελείως το πέρασμα από την αρχαία πόλη στη μεσαιωνική κοινότητα και ενορία και πώς για τους σημερινούς, για τους Έλληνες από το Μακρυγιάννη και ήδη από το Μακρυγιάννη κιόλας, η αρχαία Ελλάδα δεν ήταν αυτό το οποίο στην οπτική της Δύσης υπογραμμίζεται με εμφατικά, ότι άλλο οι αρχαίοι σας πρόγονοι και άλλο εσείς τα σημερινά βλαχαδερά. Ο Μακρυγιάννης αισθάνεται τελείως ίδιος και συνεχιστής της αρχαίας Ελλάδας. Και αυτό θα τολμούσα να πω ότι και εμείς οι παλαιότεροι το ζήσαμε στους ηλικιωμένους Έλληνες. Δεν υπήρχε αυτή η σχιζοφρένεια, η σιζοίδια. Άλλο η αρχαία Ελλάδα, άλλο η συνέχιση της στην ευρωπαϊκή, όπως θέλουμε να πιστεύουμε σήμερα, ταυτότητά της. Αλλά επειδή είμαστε όλοι ποτισμένοι με την νοοτροπία του δυτικού ανθρώπου, απέναντι σε αυτά τα προβλήματα φοβούμε ότι σκεπτόμαστε όλοι δυτικά, δηλαδή τι μπορούμε να πετύχουμε για διόρθωση. Αυτό είναι εντελώς προτεσταντικό. Είναι ορθολογισμός της καλής πράξης, ορθολογισμός της αποτελεσματικότητας. Η ζωή δεν λειτουργεί έτσι και ο ελληνισμός δεν λειτουργήσε ποτέ έτσι. Λειτουργήσε με την καλλιέργεια, με τον σπόρο που πέφτει, σαπίζει και βλαστάνει. Μπορούμε να ξαναθυμηθούμε έστω μεταξύ μας αυτή την προτεραιότητα και να ελπίσουμε. Και δέστε το, σε ένα ποσοστό θα τολμούσα να πω, το είδαμε και στη δική μου τουλάχιστον γενεά, το πώς ύστερα από φοβερές καταστροφές και αλωτριώσεις και αλλοιώσεις εγκληματικές της ελληνικής ταυτότητας, ξεπηδούσε μια ελληνικότητα αμέσως μετά την τραγωδία της Μικράς Ασίας και τον απορφανισμό πια του ελληνισμού από τις πηγές του. Ξεπήδησε αυτή η λεγόμενη γενιά του 30, η οποία ήταν μια έκπληξη, η οποία διάβασε την Ελλάδα, την ελληνικότητα, με εντελώς άλλο τρόπο από αυτόν που ήθελε η ευρωπαϊκή διανόηση ή οι εξευρωπαϊσμένοι Έλληνες. Εν συνεχεία, και έρχεται ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, έρχεται ο λεγόμενος εμφύλιος, δηλαδή η κομμουνιστική ενταρσία. Και μετά από πάλι από αυτό το διχασμό, τα εγκλήματα, τις καταστροφές, εμφανίζεται η γενιά του 60. Βγαίνει ο Μάνος Χατζηδάκης, βγαίνει ο Γιάννης ο Τσαρούχης, ο Πικιώνης, ο Θεοτοκάς, ο Λορεντζάτος. Αυτά μην τα θεωρήσουμε ότι είναι αφορμές για να εφησυχάσουμε και να έχουμε μια λεγόμενη αισιοδοξία. Όχι, δεν είναι, το παιχνίδι δεν παίζεται στην αισιοδοξία και την απεσιοδοξία. Το παιχνίδι παίζεται σαν πρόκληση για να ανακαλύπτουμε το ουσιώδες, το οποίο είναι πέρα και από την αποτυχία μας. Εδώ υπάρχει μια βαθύτερη, νομίζω, αντανάκλαση της χριστιανικής έννοιας της αμαρτίας. Για τον δυτικό χριστιανό, η αμαρτία είναι η παράβαση μιας εντολής, η οποία επιβάλλει ποινή για εξιλέωση. Για τον Έλληνα, αμαρτία, τι σημαίνει αμαρτία? Αμαρτίαν του τέστην αυτεξίαν και απόπτωσιν από του προσήκοντος, εκ μεταφοράς των τοξευόντων. Αριστούργημα. Όπως αυτοί που έριχναν το βέλος με το τόξο. Ημάρτανον ως προς τον στόχο. Αντίστοιχα, κάθε αμαρτία είναι μια αποτυχία να βρεις το στόχο. Δεν είναι μια παράβαση εντολής. Δεν είναι ένα νομικό γεγονός. Δεν ενδιαφέρει να είναι ένα νομικό γεγονός. Ενδιαφέρει να βρούμε την πραγματικότητα της αλήθειας της ζωής. Κατά τούτο, η Ορθόδοξη παράδοση θα μπορούσε πραγματικά να βοηθήσει σε μια συνείδηση, σε μια ένα ξαναζωντάνεμα, μια ανάσταση της συνείδησης,
της κοινότητας ενορίας, του σώματος του λαϊκού. Ένα επόμενο ερώτημα. Ο σύγχρονος άνθρωπος ζώντας, αναζητώντας την ποιότητα ζωής, εγκλωβισμένος σε μια κατασκευασμένη ανάγκη καταναλωτικής ευχέρειας και οικονομικής ευζοίας, πώς θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο τρόπο ζωής, πώς θα μπορούσε να περαστεί αυτός ο τρόπος ζωής στον νέο άνθρωπο, να γίνει ένα νόημα ζωής για αυτόν αυτό. Νομίζω ότι και πάλι δεν μπορούμε να δώσουμε μια συνταγή. Μπορούμε να πούμε ίσως κάποιος κάτι πως φρενόμαστε στην ατμόσφαιρα ή κάτι που θα θέλαμε να έρθουν έτσι τα πράγματα. Είναι τραγική η κατάσταση της ελληνικής παιδείας. Αυτό εμένα με πονάει πάρα πολύ και το θεωρώ πράγματι το πιο επίγον θέμα. Τα Ελληνόπουλα πια στα σχολεία δεν παίρνουν καμία κατάρτιση ελληνική. Τι θα πει κατάρτιση? Όχι να μάθουν, να μοιηθούν, να εισαχθούν, να μπουν στον τρόπο της ελληνικότητας. Σκεφτείτε ένα δημοτικό σχολείο στο οποίο σήμερα τα παιδιά πηγαίνουν για να πάρουν εφόδια, να μάθουν γράμματα, να έχουν δηλαδή κάτι χρηστικό, το οποίο οδηγεί απευθείας η χρηστική αντίληψη της γνώσης σε αυτό το έλκος της ελληνικής κοινωνίας, το φροντιστήριο, και στην χρηστική εντελώς αντιμετώπιση του επαγγέλματος. Σκεφτείτε ένα δημοτικό σχολείο, ριζικά μεταμορφωμένο, στο οποίο το παιδί να πάει για να χαρεί, να κάνει φίλους, να μπει σε σχέσεις κοινωνίας, να μάθει χορό, να μάθει τραγούδια, να μάθει κομμάτια απ' έξω της ελληνικής λαϊκής παράδοσης. Αλλά αυτά δεν γίνονται ιδεολογία, δεν γίνονται πρόταση πολιτική. Μόνο εάν αφομοιωθούν οργανικά, μέσα από την τέχνη, μέσα από την κοινωνική σχέση, μέσα από την κοινωνική ανάγκη. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Το έθεσα το ερώτημα γιατί παράλληλα με όλη αυτή την κρίση είναι προφανής και η ανάγκη του σύγχρονου άνθρωπου για κάτι τέτοιο. Δηλαδή υπό τις κατάλληλες συνθήκες θα είναι γόνιμο έδαφος για να επανέλθει μια τέτοια ποιότητα ζωής. Είναι κάτι που είναι αυτό που λείπει και δραματικά από τον σύγχρονο άνθρωπο. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή θα ήμασταν και στην πρώτη θέση, στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, εάν στρεφόμασταν προς τον εαυτό μας. Ακριβώς. Πώς λειτουργούσε η παράδοση της εκκλησιαστικής εμπειρίας κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας στην ελληνική κοινωνία? Τι διέσωσε την ελληνική αυτεπίγνωση σε χρόνια δύσκολα και με ανθρώπους αγράμματος και μερικές φορές χωρίς σχολεία? Νομίζω ότι είναι φανερό ότι η Εκκλησία ήταν μια κοινή εμπειρία, δεν ήταν ένα ιδεολόγημα. Δεν ήταν μια θρησκεία που την επιλέξαμε, μια εθνική θρησκεία. Νομίζω ότι το ασεβέστερο άρθρο του ελληνικού συντάγματος είναι ότι επικρατούσα εν Ελλάδη θρησκεία, είναι της Ορθοδόξου Χριστιανικής Εκκλησίας. Δεν υπάρχει πιο επέσχυντο άρθρο στο ελληνικό σύνταγμα από αυτό, που το κύτταρο ζωής του ελληνισμού, την ενορία κοινότητα, την εξαφανίζει εν ονόματι μιας κρατικής θρησκείας, που όλοι ξέρουμε πώς κατανοήθηκε η θρησκεία ως φαινόμενο και τι πολέμους και τι διαιρέσεις προκάλεσε στη Δύση. Δεν υπάρχει ακόμα, και δεν ξέρω αν θα υπάρξει όσο τουλάχιστον εγώ θεώ μπορούσα να το δω, δεν υπάρχει καν μία αμφισβήτηση αυτής αυτού του άρθρου του συντάγματος, αυτής της διατύπωσης. Δεν υπάρχει επίσης η τόλμη των ιεραρχών της Εκκλησίας να παραιτηθούν επιτέλους από αυτό το γελίο αυτοκέφαλων. Πώς λέει ο Λορεντζάτος σε ένα κείμενό του, η Εκκλησία έγινε αυτοκέφαλη, δηλαδή κρατάει το κεφάλι της στα χέρια της, σαν τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Η απαιδευσία μας δυστυχώς είναι κομική, αλλά και τραγική ταυτόχρονα. Σκεφτείτε, πράγματι έχουμε το δώρο από το Θεό, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο να είναι υπόδουλο. Μεγάλο δώρο. Κάθε υποψία ή κάθε ανοησία βατικανισμού
δεν μπορεί να σταθεί εφόσον το Πατριαρχείο είναι υπόδουλο στους Τούρκους. Ευλογία του Θεού, πολύ μεγάλη. Και βλέπετε πως η σημερινή, τουλάχιστον ο τωρινός Πατριάρχης, έδειξε ότι μπορεί να επηρεάσει σε διεθνή κλίμακα, όντας ακριβώς μία μη ελεύθερη εκκλησία. Αυτό αντί να λειτουργήσει ως έναυσμα για να παραιτηθούμε από το έθνος κράτος, που είναι βασικό αξίωμα του ελληνικού, του ευρωπαϊκού διαφωτισμού. Τίποτα, επιμένουμε να κρατάμε αυτήν την διαίρεση και την διχοστασία, η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Σε ποιο βαθμό έχει χαθεί η αναζήτηση νοήματος της ζωής και έχουμε περάσει σε μια ιδεολογικοποίηση της Εκκλησίας? Αυτό που σε ποιο βαθμό? Έχει χαθεί η αναζήτηση του νοήματος της ζωής και έχουμε περάσει, περίπου όπως το είπατε και πριν, σε μια ιδεολογικοποίηση της Εκκλησίας. Και πώς θα μπορούσε να αλλάξει ίσως αυτό? Γιατί ίσως αυτό, όπως είπατε, είναι το κρίσιμο που συμβαίνει και μας έχει αλλοιώσει. Ναι. Και κοιτάξτε, νομίζω για να αλλάξει δεν μπορεί να προγραμματιστεί. Είπαμε, στο χώρο της πραγματικότητας η ζωή δεν λειτουργεί με διρεκτίβες. Λειτουργεί με τον νόμο της σποράς, της βλάστησης και της καρποφορίας. Πρέπει να σπαρθούν κάποιες ιδέες και αν βλαστήσουν, αν δώσει ο Θεός, τότε κάτι μπορεί να αλλάξει. Ας πούμε, η αμφισβήτηση του αυτοκεφάλου είναι ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα στο οποίο αξίζει να καλλιεργήσουμε όλη μια συνείδηση. Ο ρόλος του οικουμενικού ως έσχατου και όχι ως, πότε βλέπετε τη Μόσχα τώρα, έχει γελιοποιηθεί στον τρόπο της εξήτησης κοσμικής εξουσίας. Έχουν λυσάξει για κοσμική εξουσία. Ζουν ως πρίγκιπες πραγματικά σε βαθμό απίστευτο, όχι από πλευράς πλούτου μόνον, από πλευράς νοοτροπίας. Λοιπόν, και απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα αξιώνεται ο Ορθόδοξος Ελληνισμός να είναι ακόμα στην κορυφή του δούλος, υπηρέτης, έσχατος, και γι' αυτό είναι πρώτος. Μπορούμε να αναφέρουμε κάτι για τα αίτια των αλλεπάλληλων εθνικών διχασμών από τα χρόνια της Επανάστασης ακόμη μετά στη δεκαετία του 10, στη δεκαετία του 40, και ποιος ο ρόλος τους στη διαμόρφωση της νεοελληνικής πραγματικότητας? Ναι, λέγεται και έχουμε συνηθίσει να την επαναλαμβάνουμε τη διαπίστωση ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε, ο καθένας θέλει να είναι καπετανένας, ότι είμαστε διχασμένοι, ότι πάρα πολύ εύκολα φιλονικούμε. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να έχω γνώμη. Εκείνο το οποίο θα μπορούσα να έχω γνώμη, εάν είχαμε στοιχεία της εμπειρίας του θεσμού των κοινοτήτων. Πώς λειτουργήσε, υπάρχουν οι μελέτες του Πανταζόπουλου, του Νίκου του Πανταζόπουλου, του Θεσσαλονίκη, του Καραβίδα. Υπάρχουν, αλλά θέλουν τους Βορώνου. Θέλουν μελέτη και ψυχραιμία και αντικειμενικότητα. Ευτυχώς ή δυστυχώς, λέω ευτυχώς, γιατί είναι πολύ μεγάλος κίνδυνος η ιδεολογικοποίηση. Δηλαδή την επιθυμία μας να την κάνουμε ιδεολογικό αίτημα. Τότε χάσαμε το παιχνίδι. Εάν μπορέσουμε την επιθυμία, τον πόθο, τη λαχτάρα μας, να την καλλιεργήσουμε με τη δυναμική του σπόρου του σίτου, δηλαδή δεν ξέρω να το πω αλλιώς, να την καλλιεργήσουμε ως συνείδηση και ως αίτημα και ως ανάγκη, τότε ίσως φωτιστούν κάποια πράγματα. Ίσως και με λίγη οργή, εάν αρχίσουμε να θυμώνουμε λιγάκι με την αθλειότητα του πολιτικού βίου στην Ελλάδα, η οποία το ένα κόμμα μετά το άλλο δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να προσπαθούν να εξαφανίσουν το κοινοτικό σύστημα. Να συγκεντρώνουν την εξουσία όλοι στο κέντρο, στην κεντρική κυβέρνηση. Πράγματα τα οποία είναι εγκληματικά και από πλευράς ιστορικής συνέχειας του ελληνισμού. Και δεν το αντιλαμβάνονται. Το λεγόμενο σχέδιο Καποδίστριας και το άλλο ποιο ήταν, Καποδίστρια και Καλλικράτης. Δύο ιερά ονόματα, θα έλεγα, στην ιστορία την ελληνική, χρησιμοποιήθηκαν για να στεγάσουν
την αθλειότερη ύβρι που υπήρξε ποτέ για την ελληνική συνέχεια. Αυτή τη μαζοποίηση δυστυχώς των Ελλήνων, την διάλυση της αυτοδιαχειριζόμενης κοινότητας. Πριν στις γενιές του 30 και του 60 που ήταν οι πνευματικές εκλάμψεις μας, είναι η εμφάνιση αυτών των δύο κορυφαίων πνευματικών γεγονότων στην ιστορία μας, συνάρτηση της οικονομικής ανάπτυξης και της σχετικής αυτονομίας που γνώρισε εκείνες τις περιόδους η Ελλάδα. Κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι μια ερμηνευτική οπτική που είναι τελείως εισαγόμενη. Δεν νομίζω ότι στην Ελλάδα λειτουργήσαν ποτέ τέτοιες συντελεστές. Αλλά μέσα στην αλωτρίωσή μας που έχει μεθοδευτεί με άκρα ακρίβεια, είναι και αυτό, ότι με δυτικά μοντέλα προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε την ελληνική τραγωδία. Αυτό το σημείο έχουν ολοκληρωθεί οι ερωτήσεις μας. Να ζητήσουμε από όσους παρακολουθούν αν επιθυμούν να ρωτήσουν κάτι. Εντύπωσή μου είναι πως τα τελευταία χρόνια έχουμε αποκτήσει ένα βολικό άλοθη στο ξένο παράγοντα και τις επιθυμίες του ή τις επιταγές του, άνευ στον οποίο πιστεύουμε πως δεν έχουμε καμία τύχη, αφού οι ξένοι καθορίζουν τα πάντα. Και αυτό παρότι βλέπουμε πολλές φορές προκλητικά διάφορη και εχθρική στάση των Αμερικάνων ή ακόμα και των Ευρωπαίων συμμάχων μας απέναντι στα δικά μας συμφέροντα. Και δεδομένου πως υπόθηκε, αλλά το ξεχάσαμε ή το αγνοούμε, πως το 21 πετύχαμε να επιβάλλουμε η έκταση του νεοσύστατου κράτους μας να περιλαμβάνει και την Αθήνα και τη Στερεά και τα νησιά, παρότι σαφώς δεν επιθυμούσαν με τίποτα οι τότε μεγάλες δυνάμεις το κράτος μας να εκτείνεται πέραν της Πελοποννήσου. Αν δεν το έχουμε ξεχάσει, γιατί δεν τολμάμε σήμερα να προβάλλουμε και να προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε τη δική μας πολιτική και να διαμορφώσουμε τις δικές μας ισορροπίες, ασχέτως τι επιθυμούν οι αυτοί που ισχυρίζονται ότι είναι συμμαχοί μας, αλλά δεν φροντίζουν τα συμφέροντά μας. Δηλαδή είναι το παράδοξο να ξεκινάμε την επανάσταση τότε, παρότι δεν έχουμε κράτος, ενάντια σε συμφέροντα και ενάντια χωρίς να μας ενδιαφέρουν οι επιθυμίες των μεγάλων δυνάμεων, και σήμερα να τις επικαλούμαστε για να κάνουμε μια εθελόδουλη πολιτική. Δεν ξέρω, αυτό με προβληματίζει. Νομίζω η διαπίστωσή σας είναι ο κοινός μας καημός, η κοινή μας οδύνη. Γιατί η πολιτική ηγεσία σχεδόν πάντοτε, θα τολμούσα να πω, αν και δεν είναι η ώρα για να κάνει κανείς μια κριτική αποτίμηση των διαφορών, πάντως κατά γενικό κανόνα η ελληνική πολιτική ιστορία πειθάρχησε σε αυτό το οποίο εκ των υστέρων εξέφρασε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ότι ανήκομενε στην Δύση. Δηλαδή κάτι ως αυτονόητο. Και πιθανόν για μια ορισμένη περίοδο, τότε που υπήρχε η Σοβιετική Ένωση και ήταν ο κόσμος διχασμένος σε δύο στρατόπεδα, τότε ίσως θα είχε ένα νόημα αυτό το ανήκομενε στην Δύση. Δυστυχώς κατανοήθηκε και εφαρμόστηκε ως πολύ ευρύτερων διαστάσεων και εμβέλειας τρόπος να κάνουμε πολιτική, δηλαδή πλήρης εξάρτηση. Οι ιστορικές συνθήκες είναι γνωστές και λοιπά, πως μετά το 2007-2008, όποτε ήταν που έγινε η χρεοκοπία, οδηγήθηκε η Ελλάδα μεθοδικά σε μια χρεοκοπία, μπήκαν υποθήκη ό,τι πολύτιμο είχε η Ελλάδα από τις ακτές της και τις ωραίες τοποθεσίες μέχρι τα αεροδρόμια της, τα υδρόμοι, κάθε δημόσιο μέσο είναι πια υποθήκη, και η Ελλάδα είναι ένα κράτος δανεισμένο το οποίο επιβιώνει χάρη στην μακροθυμία, θα έλεγε κανείς, των δανειστών της. Είναι δύσκολα προβλήματα. Πώς είναι, ξέρετε, ποιο είναι το δύσκολο? Το ότι δεν μπορούμε να
μας υποχρεώνουν να παίξουμε στο γήπεδό τους, όπως λέμε στην απλή γλώσσα. Παίζουμε με τους όρους που θέτει η Δύση. Δεν υπήρξε ακόμα, νομίζω, κάποια πολιτική προσωπικότητα η οποία να μπορέσει να αποσπαστεί από αυτό το αυτονόητο και να ενεργήσει με τρόπο που να ξαφνιάσει την οποιαδήποτε άλλη δύναμη, τους οποιοδήποτε άλλους παράγοντες που θέλουν να κατευθύνουν την ελληνική πορεία. Άρα, δεν το λέω αυτό προς παρηγορία, αλλά επιστρέφουμε στην ανάγκη να καλλιεργείται η συνείδηση της αντίστασης στην αλωτρίωση και να υπάρχουν κάποιες φωνές, όσο δυνατόν πιο χαρισματικές, που να εκφράζουν αυτή την αντίσταση. Νομίζω ότι φωνές όπως του Ελίτη, του Σεφέρη, του Κόντουγλου, του Πικιόνι, του Λορεντζάτου, είναι πολύ σημαντικές, γιατί δείχνουν ένα δρόμο. Αυτόν τον δρόμο δεν μπορούμε όλοι να τον ανακαλύψουμε. Θέλει και ταλέντο, θέλει και όσφρηση, διορατικότητα, αλλά πάντως υπάρχουν αυτοί οι δρομοδείχτες μιας άλλης οπτικής και για την πολιτική μιας άλλης οπτικής. Θα επιστρέψω πάλι στο πολύ χοντρό και κατανοητό από όλους παράδειγμα, η επιστροφή στη μικρή κοινότητα, στην αυτοδιαχειριζόμενη κοινότητα, θα ήταν πραγματικά η σωτηρία του ελληνισμού. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Και αυτό δείχνει ταυτόχρονα όλος ο πολιτικός κόσμος να μην το καταλαβαίνει. Άρα δεν λέω τίποτα. Λέω απλώς ότι συνεχίζεται αυτή η διελκυστίνδα, αυτή η τραμπάλα, η οποία έχει ένα στοιχείο θετικό, αν θέλετε να το δείτε, ότι κρατάει μια εγρήγορση. Αν κρίνει κανείς τα κείμενα του Σεφέρη και τα πεζά του Ελίτη, δεν θα είχαν υπάρξει αν δεν περπατούσαμε πάνω σε αυτή την κόψη του ξηραφιού. Θα ήθελα να ρωτήσω, να επισημάνω κάτι, να πω κάτι. Στέλιος Χαραλαμπίδης. Ήθελα να θυμίσω τα σύμβολα του κράτους του Καποδίστρια, που ήταν ο Φίνικας και το όνομα του κράτους, Ελληνική Πολιτεία. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Δυστυχώς το ένα μαγαρίστηκε, ή μερικοί θα βρίσκουν κάποιο πρόβλημα στο ότι χρησιμοποιήθηκε από το στρατιωτικό καθεστώς, αλλά νομίζω μια τέτοια συμβολική αλλαγή είναι πολύ σημαντική και θα ήθελα να την καταθέσω ενώπιό σας. Έχετε απόλυτο δίκιο και αν δεν είναι ίσως αυτή η ονομασία, ένας προβληματισμός θα μπορούσε να μας οδηγήσει και σε άλλα αντίστοιχα ευρήματα, τα οποία να δηλώνουν αυτό που εσείς υπογραμμίζετε και θέλετε και που είναι η αλήθεια μας. Ότι το κράτος του Ισραήλ που πατάει στέρεα στη δική του παράδοση έχει σαν ονομασία State of Israel, δηλαδή πολιτεία του Ισραήλ. Δεν έχει το Republic. Ίσως αυτό είναι ένα δείγμα, ίσως ένας, κάτι θα μπορούσαμε κάτι αντίστοιχο να κάνουμε κι εμείς για να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο την ανανέωση και την αναγέννηση. Εγώ αυτό που ζηλεύω στους Εβραίους, αν μου επιτρέπετε να πω, είναι ότι όταν μπόρεσαν και έφτιαξαν κράτος, ετέθη αμέσως πρόβλημα γλώσσας. Γιατί οι Εβραίοι που είχαν μαζευτεί στην Παλαιστίνη ήταν από κάθε μεριά της γης και με 1000 ιδιώματα. Και τι καθιέρωσαν ως επίσημη γλώσσα του κράτους? Τη μασορητική διάλεκτο, η οποία είναι η αρχαιότερη διάλεκτος των Εβραίων. Η αρχαιότερη. Σαν να αποφασίζαμε εμείς ότι ξαναγυρνάμε στη γλώσσα του Ομήρου. Και με αυτή τη γλώσσα βγάζουν εφημερίδες, κάνουν πολιτική, κάνουν πυρηνικές έρευνες, οτιδήποτε κάνουν, αλλά πια με τη γλώσσα αυτή. Πραγματικά σε αυτό το σημείο είναι ζηλευτός λαός. Είναι δυνατό ποτέ να είναι κανείς, να,
να λέγεται κανείς Έλληνας όταν δεν καταλαβαίνει τι θα πει αλήθεια, το άτοστερητικό και η λύθη, άρα η εμφάνεια, η φανέρωση, τι θα πει λόγος από το λέγω, που θα πει συλλέγω, μαζεύω, ενοποιώ, τι θα πει άνθρωπος, ανωθρόσκο κλπ. Κλπ. Αναρρύθμιτα. Σωτηρία. Σωτηρία, γίνομαι σώος, ολόκληρος. Εν αντιθέση με το δυτικό τρόπο ζωής που είναι το νομικίστικο, ότι θα σώσω τον εαυτό μου με, από κάποιους με κάποιους κανόνες κτλ. Να το πούμε, να το λέμε μεταξύ μας τουλάχιστον. Εδώ θα μπορούσαν κάποιοι θεσμοί, όχι κάποιοι, ένας θεσμός, ο θεσμός της Εκκλησίας, θα μπορούσε αντί να επαναλαμβάνει, να μιμείται, νομίζω το είπα και την προηγούμενη φορά, αντί να απομιμείται τα Sunday schools και να κάνει κατηχητικά σχολεία που μαθαίνουμε τα παιδιά, πρέπει να κάνεις εκείνο, δεν πρέπει να κάνεις εκείνο, δηλαδή κοραφέξαλα. Να αρχίσει η Εκκλησία να διδάσκει μια φορά τη βδομάδα τα παιδιά αρχαία ελληνικά, τη γλώσσα της Εκκλησίας, αυτή την, τον ήλιγο της ποίησης και της ομορφιάς της γλώσσας. Χέρσον αβυσοτόκον παιδων ήλιος επεπόλευσε ποτέ. Τι πλούτο ζωής είναι από τον οποίο αποκοβόμαστε, εκούσια. Αυτό που δεν θέλει να κάνει το κράτος και δεν θέλει γιατί είναι υπόδουλο στις σκοπιμότητες ξένες, να το κάνει η Εκκλησία και να διδάσκει στο σχολείο στους, να έρθει και στον Εκκλησιόν, να διδάσκει την αρχαία ελληνική και να τη διδάξει σαν παιχνίδι, σαν ομορφιά, σαν ποίηση. Έχεις κάποιο εφαρμοσμένο πρόγραμμα πάνω σε αυτό? Όχι, και δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει ένας, πώς το λέμε, ένα φιγουρίνι, πώς θα το πω, ένα... Όχι, αυτό θα... Αν υπήρξε κάποια προσπάθεια, έχω ξανακούσει την αναφορά που κάνατε, δεν υπάρχει κάποια προσπάθεια πάνω σε αυτό το αντικείμενο, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξέρω εγώ να υπάρχει, ίσως να υπάρχει και να μην το ξέρω. Διαβάσω μια άλλη ερώτηση. Το λιτό ως συνειδητή επιλογή και μέρος της παράδοσης του ήταν χαρακτηριστικό του Έλληνα στον τρόπο ζωής, την αρχιτεκτονική, την τέχνη. Από την ενοχοποίηση της επίδειξης πλουτισμού σήμερα έχει καταντήσει να συνδέεται η ευτυχία και η επιτυχία με επίδειξη αυθονίας σε καθαρά υλικά αγαθά και μάλιστα όχι άξια κατακτημένα. Πέρα δηλαδή από τη στροφή στον υλικό εντυπωσιασμό, υπάρχει και η στροφή στην κατάρχηση κάθε έννοιας ηθικής προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος. Το πρόβλημα προφανώς είναι η έλλειψη ή η αλλαγή στόχων της γενικότερης παιδείας, η οποία με το πρόσχημα της προσήλωσης στα μαθήματα επαγγελματικής εξειδίκευσης παραμελεί και απαξιώνει το γενικότερο ελληνικό ηθικό και ιστορικό γνωστικό πεδίο. Μαθήματα όπως ιστορία, αγωγή του πολίτη κτλ. Θεωρούνται αδιάφορα και περιττά σε έναν υποψήφιο θετικών επιστημών. Πόσο αισιόδοξοι μπορεί να είμαστε, αν δεν έχουμε πρώτο στόχο τον επαναπροσδιορισμό της παιδείας τόσο σχετικά με τις απαιτούμενες βασικές γνώσεις, όσο και σχετικά με τη διαμόρφωση ηθικής της κοινωνίας. Και γιατί να πιστεύουμε πως η ιδιωτικοποίηση της παιδείας θα στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση και όχι προς τον εφελημισμό? Ναι, απλώς επιτρέψτε μου να πω, και θα στενοχωρήσω αυτόν που θέτει την ερώτηση, ότι αναζητούμε πάλι μια συνταγή. Δηλαδή παίζουμε στο παιχνίδι τους. Παίζουμε στο ίδιο γήπεδο. Όλο το καινούργιο θα ήταν αν μπορούσαμε να διδάσουμε αρχαία ελληνικά σαν παιχνίδι που να δίνει χαρά στο παιδί. Να του μεταγγίζουμε τη γνώση όχι ως εφόδιο, αλλά ως πλούτο. Αυτό δεν είναι μια αφηρημένη κουβέντα ή φιλολογική κουβέντα. Αυτό έχει αντίκρισμα μεθόδου, πρακτικής. Αρκεί ο στόχος να είναι ξεκάθαρος. Ότι δεν μαθαίνουμε τη γλώσσα για λόγους χρησιμότητας. Τις μαθαίνουμε για λόγους χαράς. Ερώτηση από τον Θεοφάνη Μάρκου.
Η τουρκική επανάσταση είχε δύο σκέλη για τους Έλληνες. Το πρώτο, το ότι κέρδισαν την ελευθερία τους, και το δεύτερο, μια πραγματική ανεξαρτησία την οποία νομίζω ποτέ δεν κέρδισαν. Στο επόμενο βήμα, οι μεγάλες δυνάμεις που μας ελευθέρωσαν δημιούργησαν μια πνευματική υποτέλεια στους Έλληνες, η οποία δυστυχώς συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η ερώτησή μου είναι γιατί ο εθνομηδενισμός εμφανίζεται σε τόσο μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα, ενώ σε άλλες χώρες παρατηρούμε το αντίθετο. Δηλαδή παρατηρούμε να προσπαθούν να δημιουργήσουν έθνη και εκ του μηδενός ακόμη. Και πόσο ο μέσος Έλληνας υιοθετεί αυτές τις θέσεις που είναι εναντίον της ιστορίας του και της ταυτότητάς του. Είναι νομίζω μια πολύ ωραία και πολύ σαφής θέση προβλήματος. Δεν φαντάζομαι ότι και αυτός που την έγραψε περιμένει να κάποια συνταγή, κάποια υπόδειξη ότι τι μπορούμε να κάνουμε με αυτά. Μόνο η συνειδητοποίηση αυτής της διαφοράς και αυτής της ανάγκης, μόνο αυτή μπορεί να γεννήσει πρωτοβουλίες οι οποίες πραγματικά να καρποφορήσουν και να λειτουργήσουν σαν ζυμάρι για να ζυμωθεί το φύραμα. Πώς συμβαδίζει ο εορτιασμός της ένοπλης εξέργησης του 21, αλλά και ο εορτιασμός του όχι του 40, ο εορτασμός της ένοπλης εξέργησης του 21, αλλά και ο εορτασμός του όχι του 40, με την επίοικος παθητική στάση κυβέρνησης και μεγάλης μερίδας πολιτών απέναντι στον de facto επεκτατισμό της Τουρκίας στο Αιγαίο. Πώς είναι δυνατόν ο φόβος του πολέμου να προβάλλεται από Έλληνες ως αποτρεπτικό επιχείρημα στους Έλληνες και όχι προς τους Τούρκους? Η μόνιμη ρητορική ερώτηση σε όσους αντιδρούν στην παραβίαση των δικαιωμάτων μας στο Αιγαίο είναι: και τι θα κάνουμε, πόλεμο? Πάψαμε πλέον να εννοούμε το μέχρι εσχάτων. Και μάλιστα το δηλώνουμε δημόσια στην επέτειο 200 χρόνων από την Επανάσταση. Ναι, είναι μια κριτική παρατήρηση πάρα πολύ σωστή. Για όσους ζήσαμε την περίφημη νύχτα των ημείων, τότε στα ημεία που παραλίγο να γίνει σύγκρουση πολεμική, πραγματικά ήταν μια εμπειρία εξαιρετικά οδυνηρή, γιατί εκεί αποκαλύφθηκε πως δεν υπάρχει καμία ετοιμότητα άμυνας, καμία ετοιμότητα ψυχική, φρονήματος. Διαβάζουμε για την αντίσταση των Ελλήνων στον Μουσολίνη, στην επίθεση που έγινε στη Βόρεια Ήπειρο, και πως εκεί πράγματι φανερώθηκε μια φιλοπατρία η οποία μοιάζει να είναι εξαφανισμένη. Πιο πριν, στις εξαρτήσεις στο Σαγκάριο, στη Μικρά Ασία, επί 2 χρόνια, μην ξεχνάτε, η Μικρά Ασία είχε ξαναγίνει ελληνική και η πόλη είχε ξαναγίνει ελληνική. Δεν είναι ανέφικτα αυτά τα πράγματα. Σήμερα δούλεψε επί δεκαετίες μια, θα έλεγα, όχι προπαγάνδα, δεν είναι ανάγκη να γίνονται θεωρίες αυτές οι θέσεις. Δούλεψε μια πρακτική η οποία απογύμνωσε τον Έλληνα από κάθε άλλη χαρά ζωής πέρα από την φιλοζωία, πέρα από την άνεση και την ευζωία. Όταν έχεις κάτι να χαρείς και το οποίο αν σου το πάρουν δεν αξίζει πια να ζεις, μόνο τότε θα πολεμήσεις. Εάν είσαι υπόδουλος σε μια εσωτερική κυριαρχία ή υπόδουλος σε μια εξωτερική κυριαρχία, η διαφορά είναι ασήμαντη. Δεν θα πολεμήσεις ποτέ για αυτήν. Άρα το θέμα είναι πολύ ευρύτερο και πολύ πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό. Και δεν υπάρχουν εκεί, ίσως να επιμείνουμε στην αναζήτηση, να υπάρχουν φορείς μιας άλλης πρότασης. Θα ξαναπώ για τα κρυφά σχολιά. Να ξαναγινόντουσαν τα κατηχητικά σχολεία κρυφά σχολιά. Κρυφά με την έννοια όχι της κρυφιότητας, αλλά της μετάθεσης. Τα κατηχητικά σχολεία στην Ελλάδα είναι πασίγνωστο. Ήταν μια αντιγραφή των Sunday Schools, των Προτεσταντών.
και όλα τα βοηθήματα, τα προγράμματα, τα τραγουδάκια, όλα αυτά ήταν τα ίδια των Προτεσταντών. Και τόσες δεκαετίες δεν έχει εμφανιστεί μια Άγγλη πρόταση να πηγαίνει το παιδί στην εκκλησία για να παίξει, να γιορτάσει, να γνωρίσει πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την νόηση, αλλά με τη χαρά της σχέσης. Αυτό να είναι ένας πολιτισμός που θα γίνει πράξη με χαρά, με αγάπη, να είναι κάτι που θα το αγαπήσεις, και είναι αξιοσημείωτο πόσο μακρινή είναι αυτή η έννοια της θυσίας που οι αγωνιστές του 21 και του 40 θυσίασαν τα πάντα, τις οικογένειές τους, όλη τους τη ζωή, για κάτι που το αγαπούσαν, το οποίο μας είναι σαν έννοια, νομίζω, για το σύγχρονο Έλληνα, είναι κάτι τελείως ξένο μέσα στον ατομοκεντρισμό που κυριαρχεί. Είναι μια τυπική συνέπεια του λεγόμενου νεωτερικού πολιτισμού, ο οποίος γεννήθηκε με τις αρχές του διαφωτισμού, με τις αρχές των ατομικών δικαιωμάτων. Όλα είναι θεμελιωμένα στην έννοια και προτεραιότητα του ατομικού δικαιώματος. Αυτό είναι ο θάνατος πια της ζωής, ο θάνατος της σχέσης, το τέλος του έρωτα. Δεν υπάρχει περιθώριο για όλα αυτά όταν η προτεραιότητα είναι στο χρήσιμο. Και για σκεφτείτε πόσους αιώνες πριν ο καημένος ο Αριστοτέλης έγραφε «Το ζητήν απανταχού το χρήσιμον οίκης τα αρμόζει της μεγαλοψύχης και ελευθερίης». Δεν ταιριάζει στους ελεύθερους ανθρώπους. Νομίζω δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις, οπότε αν μου επιτρέπετε να διαβάσω εγώ ένα τελευταίο απόσπασμα από τον Σεφέρη που με συγκινεί πολύ και νομίζω ότι ακούγεται πολύ σύγχρονο, σαν να έχει γραφτεί σήμερα. Από τον Ισπανικό πόλεμο και πέρα δεν ξέρουμε πια, δεν είναι υπερβολή να πούμε πως περνούμε πια μια περίοδο πνευματικού συσκοτισμού στην Ευρώπη. Ο σημερινός πόλεμος δεν είναι όπως ο περασμένος, σε εποχή καλλιτεχνικής δημιουργίας. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να λογαριάζουμε την περασμένη περίοδο σαν, την περασμένη μας πείρα και την τωρινή, προσμένοντας την αυγή που αναπότρεπτα θα χαράξει. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κουβεντιάζουμε με γνωστούς και με αγνώστους συντρόφους, να προσέχουμε τα μηνύματα και αυτών και των αληθινών πνευματικών προγόνων μας, να καθαρίζουμε τη συνείδησή μας από τις πρόσκαιρες φαντασιοπληξίες και να πιστεύουμε πως ένας τόσο μεγάλος πόνος όσο σημερινός δεν μπορεί παρά να μας οδηγήσει σε μια μεγάλη ανάσταση. Και να κοιτάζουμε πως θα είμαστε έτοιμοι να φανούμε αντάξιοι της, να κάνουμε το χρέος μας. Ποίημα του χρέους ονόμαζε ένα από τα μεγάλα του ποίηματα ο Σολωμός. Η ανάσταση αυτή δεν μπορεί να είναι παρά μια ανάσταση της ζωής του ανθρώπου με την πιο βαριά έννοια. Και σαν τέτοια θα πρέπει να καταργήσει τις ομότητες, τα φήμωτρα, τις φυλακές, τις υποκρισίες. Θα πρέπει να είναι έτσι ή θα έχουν πάει αλίμονο όλα αυτά που ζήσαμε τώρα στα χαμένα. Θα είναι έτσι ή θα έχει πέσει ο κόσμος σε μια κατάσταση γενικής νεκροφάνειας. Και αν γίνει αυτό που πιστεύουμε και αγωνιζόμαστε για να γίνει, τότε είναι πολύ πιθανό πως στην πατρίδα μας, όπου για πρώτη φορά οι ανθρώπινες αξίες είδαν το φως, οι φωτισμένοι και οι μορφωμένοι θα καταλάβουν γιατί ακριβώς θα είναι πραγματικοί φωτισμένοι και μορφωμένοι, πως η παιδεία της ψυχής τους θα έχει πολλά να ωφεληθεί από ένα έργο σαν του Μακρυγιάννη, που είναι, καθώς πιστεύω, η συνείδηση ενός ολόκληρου λαού, μια πολύτιμη διαθήκη. Αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι για την εξαιρετική τιμή που μας κάνατε. Εγώ ευχαριστώ. Εμένα τη χαρά. Να ευχαριστήσω πάλι τον Βασίλη και την Ιωάννα και όλους τους συμμετέχοντες και χάρηκα πάρα πολύ σήμερα γιατί είδα πολλούς ενωρίτες. Αυτές είναι μοναδικές ευκαιρίες και πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε. Ελπίζω να έχουμε πάλι άλλη ευκαιρία να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Όλη η ενορία εδώ στο Pawtucket, η ενορία της Κοιμήσεως, της Θεοτόκου στο Pawtucket, στο Rhode Island, σας ευχαριστεί.